Από ό,τι είδατε και εσείς σήμερα, η νομαρχιακή συνέλευση, κατά τη δική μου την άποψη, έχει επιτυχία. Αν σκεφτούμε το τι αποτελέσματα και το τι στα γκάλα που τι ποσοστά μας δίδουν. Για την Κυριακή είμαι αισιόδοξη ότι ο κόσμος θα δώσει την παρουσία του, όπως ακριβώς και στο συνέδριο. Οι υποψηφιότητες κατατίθονται μέχρι την Τετάρτη το βράδυ στις 8 η ώρα για τους υποψηφίους Νομαρχιακής Επιτροπής, Νομαρχιακής Επιτροπής Καταστατικού και Πιστοποίησης και Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικού. Επίσης, μέχρι την Τετάρτη κατατίθονται αιτήσεις, γιατί μαζί με την Νομαρχιακή η Επιτροπή που θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν και εκλογές για την Νομαρχιακή Επιτροπή της Νεολαίας. Και έτσι μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε υποψηφιότητες και για την νεολαία. Μέχρι την Παρασκευή 8 η ώρα το βράδυ θα κατατεθούν υποψηφιότητες των δημοτικών οργάνων. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πριν αποφασίσουν να πάνε σε κάποιον άλλο πολιτικό χώρο, καλό θα είναι να το σκεφτούν καλά, διότι ο πολιτικός χώρος το δικός μας θεωρώ ότι έχει δώσει πάρα πολλά στη χώρα και θα δώσει και άλλα. Το εάν αυτή τη στιγμή δίνουν την παρουσία τους του Λοβέρδου, εγώ δεν μπορώ να τους απαγορεύσω. Από εκεί και έπειτα, μέχρι να φτάσουν να γίνουν ψηφοφόροι του, θα πρέπει να το σκεφτούν ξανά καλά. Και τους καλώ την Κυριακή να έρθουν στα όργανα, να δώσουν την ψήφο τους, που πιστεύω ότι οι υποψηφιότητες θα έχουν πάρα πολλά αξιόλογα άτομα. Και αν νομίζουν ότι δεν τους καλύπτει ο πολιτικός μας χώρος, τότε ας αποφασίσουν που θα πάνε. Είμαστε στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του οργανωτικού ανασχεδιασμού, που θα γίνει την Κυριακή με την διαδικασία εκλογής των νέων νομαρχιακών και δημοτικών οργάνων του ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα. Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι μετά τα θετικά μηνύματα που πήραμε από τη συμμετοχή του κόσμου στη διαδικασία εκλογής συνέδων, την Κυριακή θα έχουμε επίσης μια μαζική συμμετοχή του κόσμου, έτσι ώστε να εκλεγούν νέα και ανανεωμένα ταυτόχρονα όργανα σε δημοτικό και νομαρχιακό επίπεδο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ πιο μεγάλη και πιο δυναμική απήχηση του ΠΑΣΟΚ από αυτήν που βλέπουμε στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις ή από αυτήν που μας έδειξαν τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λάθος οι μετρήσεις κατά ανάγκη. Σημαίνει όμως ότι υπάρχει ένας κόσμος, πολύ περισσότερος, που ενδιαφέρεται και παρακολουθεί στενά το ΠΑΣΟΚ, ενδιαφέρεται να ακούσει τι λέμε, αν έχουμε διδαχθεί από τα λάθη μας και αν μπορούμε πραγματικά να προσφέρουμε κάτι στη χώρα. Ασφαλώς η καινούργια πρόταση σχετίζεται με την υπέρβαση της σημερινής δύσκολης, εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης. Μια χώρα στην οποία η ανεργία των νέων είναι κοντά στο 60% δεν μπορεί να έχει μεγάλες ελπίδες. Καμιά πολιτική δύναμη δεν μπορεί να έχει ελπίδες αν δεν έχει να προτείνει. Σε αυτό όμως δεν μπορούμε να δουλέψουμε πια με τη συνθηματολογία των προηγούμενων δεκαετιών, στην οποία έχουμε και εμείς ευθύνη για αυτήν. Χρειαζόμαστε να δουλέψουμε με σχέδια ανάπτυξης, τα οποία θα λάβουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε ξανά, σε συζήτηση με τους ανθρώπους σε κάθε περιοχή, αλλά τονίζω, θα είναι ένα σχέδιο με ειλικρίνεια, χωρίς φλιαρίες, χωρίς υπερβολικές υποσχέσεις, κυρίως κοιτάζοντας τους ανθρώπους και τις δυνατότητές τους και εντάσσοντας τους παραγωγικούς σχεδιασμούς της χώρας. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ με όλα τα λάθη του έχει ένα ιστορικό βάθος. Και μιας και βρίσκομαι στην Κρήτη, το έλεγα και προηγούμενα στην Νομαρχιακή, δεν μπορεί να αγνοήσει κανένας το ιστορικό βάθος της δημοκρατικής παράταξης. Και αυτός ο χώρος ο οποίος θέλει και θα έχει ξανά μια δυναμική έκφραση. Το βλέπουμε στην Κρήτη, όπου είχαμε ένα πολύ κακό εκλογικό ποσοστό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ιστορική παράδοση και το ιστορικό βάθος της δημοκρατικής, της βενιζελικής παράταξης έχει εκλείψει. Ο κόσμος εδώ είναι, ο κόσμος που έχει ψηφίσει πολλές φορές ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ακόμα και αν δεν μας ψήφισε στην τελευταία φορά. Και είναι ένας κόσμος ο οποίος θέλει να βρει την καινούργια πρόταση για να ξαναρθεί και να ξαναστήσει με την παρουσία του και τη συμμετοχή του την παράταξη και την πρότασή της.